Για το ΚΚΕ, η ειδική αγωγή είναι ένα φαινόμενο πολυπαραγωγικό. Αφορά ταυτόχρονα κοινωνικό, πολιτικό, βιολογικό επίπεδο και η όποια μονομέρεια επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις ή και εμπόδια στην ισοτιμία και την ένταξη των ΑΜΕΑ. Πριν όμως συζητήσουμε για την ένταξη και πώς την βλέπουμε εμείς σαν κόμμα, θα μπορούσε να μιλούσαμε για τα πρώτα στάδια της ανίχνευσης και διάγνωσης μιας νευροαναπτυξιακής διαταραχής και ποια είναι η πρότασή μας για την πρώιμη παρέμβαση. Η πρώιμη ανίχνευση και διάγνωση αφορούν στον έγκαιρο εντοπισμό δυσκολιών που μπορεί να επηρεάσουν τη γενικότερη ψυχοκοινωνική εξέλιξη παιδιών που κινδυνεύουν να εκδηλώσουν νευροαναπτυξιακές διαταραχές, όπως είναι οι διαταραχές αυτιστικού φάσματος, το σύνδρομο Down, η νοητική αναπηρία, διαταραχές λόγου ή ομιλίας, προβλήματα ακοής ή όρασης, αλλά και κινητικές δυσκολίες. Είναι κομβική για τον έγκαιρο σχεδιασμό και εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων για την παροχή ιατρικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών υποστήριξης. Αποσκοπεί στην πρόληψη ή και τον περιορισμό δευτερογενών διαταραχών και ανεπαρκειών, στη δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων εξέλιξης στις κρίσιμες ιδίως αναπτυξιακές φάσεις του παιδιού, στη στήριξη της οικογένειας για θετικότερη στάση απέναντι στην αναπηρία του παιδιού της, στην εν γέννη ενδυνάμωσή της, στην προσπάθεια πρώιμης ενσωμάτωσης του παιδιού στην οικογένεια, στην προσχολική και σχολική αγωγή, ώστε η μετάβαση να είναι ορθή και να αρθούν τα περιθώρια για κοινωνική απομόνωση και σχολική περιθωριοποίηση. Παρά τη σημασία όμως που αποδίδεται στην έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση, τα δεδομένα από αναπτυγμένες καπιταλιστικά χώρες υποδηλώνουν ότι τα παιδιά γονέων με χαμηλότερη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση λαμβάνουν ανισότιμη φροντίδα όσον αφορά στον προσυμπτωματικό έλεγχο, την αξιολόγηση, διάγνωση και την παροχή υπηρεσιών. Η κύρια αιτία έγκυται στο γεγονός ότι η οργάνωση των δημόσιων δομών και υπηρεσιών για την ανίχνευση δυσκολιών στο γενικό παιδικό πληθυσμό είναι ανεπαρκής, εμπορευματοποιημένη και αφήνεται στην ατομική ευθύνη των γονιών. Οπότε, μόνο με δική τους πρωτοβουλία και όταν παρατηρήσουν ήδη δυσκολίες στην ανάπτυξη του παιδιού τους ή μετά την παρακίνηση από κάποιον παιδίατρο, θα προχωρήσουν σε περισσότερο έλεγχο. Στις περισσότερες δομές παρέχονται μόνο η διάγνωση και κάποιες οδηγίες αντί του ολοκληρωμένου σχεδιασμού της παρέμβασης, του ατομικού δηλαδή προγράμματος στήριξης του παιδιού, ώστε αυτό να είναι προσανατολισμένο ακριβώς πάνω στις ανάγκες, ανεπάρκειες αλλά και στις δυνατότητές του και στη συνέχεια της παρακολούθησης της πορείας του. Έτσι, οι γονείς όχι μόνο δεν λαμβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται για να ξεπεράσουν το πρώτο σοκ της ανακοίνωσης, αλλά δεν έχουν και την καθοδήγηση για τη θεραπευτική παρέμβαση στο παιδί τους. Για να ξεκινήσει μια πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση, πριν την ηλικία των 3 ετών, όπως παραδείγματος χάρη επιτρέπει η επιστήμη σχετικά με τη διαταραχή αυτιστικού φάσματος, οι γονείς χρειάζεται να πληρώσουν πολύ ακριβά, επιπλέον από την παροχή του ασφαλιστικού του ταμείου, τα ανάλογα προγράμματα σε ιδιωτικά κέντρα. Συνήθως αυτά ανήκουν σε ιδιώτες, σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, ΜΚΟ κλπ. Ενώ οι θέσεις που διαθέτουν είναι πολύ λίγες, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να μην λαμβάνουν πρώιμη παρέμβαση. Επίσης, παρατηρούνται τεράστια κενά στις αρμόδιες δομές και υπηρεσίες που παρέχουν αξιολόγηση και αποκατάσταση, όπως είναι οι παιδοψυχιατρικές κλινικές των δημοσίων νοσοκομείων, τα εξειδικευμένα ιατρεία αυτισμού, οι μονάδες αναπτυξιακής παιδιατρικής, τα κέντρα ψυχικής υγείας και τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα. Οι υπηρεσίες αυτές είναι ελάχιστες σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών που πρέπει να εξυπηρετούν, είναι εμπορευματοποιημένες, που σημαίνει για τους γονείς αδρές πληρωμές, είναι σημαντικά υποστελεχωμένες και κατακαιρματισμένες, με αποτέλεσμα και η μεταξύ τους διασύνδεση να είναι προβληματική σε περίπτωση παραπομπών από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Αυτό έχει αντίκτυπο στη μεγάλη καθυστέρηση της διαγνωστικής διαδικασίας. Ενώ τέλος, σημαντικό παράγοντα έχει αναδειχθεί ότι παίζει η σταθερότητα των μελών της διεπιστημονικής ομάδας. Συχνές και αδικαιολόγητες αλλαγές επαγγελματιών μπορεί να επηρεάσουν την ομαδική εργασία και την ομαδική κατάρτιση και ως εκ τούτου την ποιότητα της παρεχόμενης υποστήριξης. Εν τούτης, αυτό που παρατηρείται είναι οι εργαζόμενοι σε αυτές τις δομές και υπηρεσίες να είναι αριθμητικά ανεπαρκείς, οι περισσότεροι στα όρια του burnout, ενώ εναλλάσσονται συχνά λόγω των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων. Για να πάψει να καθορίζεται η μοίρα αυτών των παιδιών από τέτοιες συνθήκες και καταστάσεις, χρειάζεται η πρώιμη παρέμβαση να είναι ευθύνη του κράτους, να την παρέχει δωρεάν μέσα από δομές και υπηρεσίες για το παιδί και την οικογένεια. Χρειάζεται η λειτουργία του Κρατικού Κέντρου Υγείας με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και τις υπηρεσίες πρόνοιας και ειδικής αγωγής, που στα πλαίσια τους θα λειτουργεί η διεπιστημονική ομάδα
για να συνδυάζει και να συντονίζει όσο το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες υποστήριξης, να επεξεργάζεται το ατομικό πρόγραμμα στήριξης ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες του παιδιού, να υποστηρίζει και να συμβουλεύει την οικογένεια και να βρίσκεται σε διασύνδεση με τις δομές προσχολικής αγωγής και αργότερα στο σχολείο. Τέλος, είναι αντίρρητη ανάγκη για δομές προσχολικής αγωγής που θα πλαισιώνουν παιδαγωγικά την υποστήριξη των παιδιών. Και ενώ σήμερα η επιστήμη και η πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση έχει δώσει απαντήσεις και συνεχίζει την έρευνα, οι κατακτήσεις αυτές δεν μπορούν να αξιοποιηθούν ευρέως για την υποστήριξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οικογενειών τους. Και αυτό γιατί η επιστήμη στον καπιταλισμό αξιοποιείται για την κερδοφορία και όχι για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Οι ταξικοί φραγμοί και οι αντιφάσεις του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος συνεχίζουν να καταδικάζουν ανθρώπους στα δεσμά της βαριάς αναπηρίας και των συνεπειών της. Η Αγγελική και η Λένα έκαναν αναλυτικές παρεμβάσεις σχετικά με τα ειδικά σχολεία, την παράλληλη στήριξη και το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από την εκπαίδευση και την κατάρτιση των ΑΜΕΑ. Σε αυτό το επίπεδο θα κάνουμε ένα χρονικό άλμα για να πάμε στο τι γίνεται μετά το σχολείο, τι είναι αυτό που όλοι ευαγγελίζονται, η ένταξη και η συμπερίληψη. Ίσως θα ήταν βοηθητική μια ανασκόπηση των αντιλήψεων που επικρατούν γύρω από την αναπηρία με βασική τη θεωρία της κοινωνικής κατασκευής. Η θεωρία αυτή αρνείται το βιολογικό υπόβαθρο της αναπηρίας εν γέννη, προβάλλοντας ότι οι κοινωνίες είναι κατασκευασμένες από υγιείς για υγιείς, άρα οι συνέπειες θα εξαφανιστούν αν η πραγματικότητα συνδιαμορφωθεί από υγιείς και αμαία. Υπό αυτό το πρίσμα της ερμηνείας όμως, κριτικάρονται οι όποιες ειδικές παροχές ως παράγοντες συντήρησης των διαχωριστικών γραμμών και ως ενισχυτές της κοινωνικής στασιμότητας. Πρόκειται για θεωρίες που αφορμόνται από ρεύματα που αρνούνται την ύπαρξη αντικειμενικής πραγματικότητας, άρα παρετούνται και από τον αγώνα για να αλλάξει ριζικά η κατάσταση. Τα ελλείμματα της αναπηρίας, όντας βιολογικά, είναι υπαρκτά, είναι ζήτημα όμως πολυπαραγωγικής παρέμβασης τα ελλείμματα να μην εμποδίζουν στην ανάπτυξη δυνατοτήτων για εργασία. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό των ΑΜΕΑ με σοβαρή αναπηρία που αποκλείει την ένταξή του στην παραγωγή και θα ήταν ακόμα μικρότερο αν αξιοποιούνταν όλες οι σύγχρονες δυνατότητες. Στην πραγματικότητα, η θεωρία για την κοινωνική κατασκευή αποκρύπτει την ταξική φύση των διακρίσεων απέναντι στους ΑΜΕΑ, όπως άλλωστε είναι ταξική και η φύση όλων των διακρίσεων. Γιατί η ένταξη για τους υπέρμαχους της θεωρίας αυτής σημαίνει να είναι ψηλότερα τα δανεία στο σχολείο, να είναι μεγαλύτερες οι πόρτες, να είναι βελτιωμένη η προσβασιμότητα και προφανώς είναι σημαντικά όλα αυτά, αλλά η εξέλιξη του ανθρώπου ως δύναμη και των μέσων που λειτουργεί τα είχαν λύσει πολλές δεκαετίες πριν. Τέτοιες αντιλήψεις, καθώς και οι υποστηρικτές τους, φαίνεται να παραβλέπουν ότι κάποιοι από τους εξυγχρονισμούς αυτούς γίνονται γιατί οι καπιταλιστές αναγκάζονται επειδή χρειάζονται τους αμαία ως καλύτερους πελάτες. Και εδώ κρύβεται η ταξικότητα, η ενίσχυση μιας οπτικής της ένταξης για να μην ενισχυθεί η βασικότερη, η ένταξη στην παραγωγή. Γιατί σε μια κοινωνία εκμεταλλευτική, όταν κάποιος πλήττει τον ανταγωνισμό και την παραγωγικότητα, θεωρείται δύσκολα εκμεταλλεύσιμος και γι' αυτό και μέχρι σήμερα βλέπουμε ότι αν διεκδικούν τη θέση ένας υγιής και ένας αμαία, ακόμα και αν πληρούν ακριβώς τις ίδιες προϋποθέσεις, θα επιλέξουν σχεδόν πάντα τον υγιή. Η θεωρία αυτή, πέρα των παραπάνω, ρίχνει νερό στο μήλο όλων διαχρονικών αντικυβερνήσεων που κατακαιρματίζουν την ειδική αγωγή. Πώς? Βγάζουν νόμους για προσλήψεις αμαία με ποσοστώσεις και με προγράμματα που πληρώνει το ίδιο το κράτος στους μισθούς τους. Πού βρίσκεται η αναργία στις κατηγορίες της αόρατης αναπηρίας? Στο 99%. Πώς ακριβώς ικανοποιείται η ανάγκη για εργασία, για ένταξη και συμπερίληψη όταν τους γίνεται χάρισμα ο μισθός ίσα ίσα για τα μάτια του κόσμου? Όταν λειτουργούν ως διαφήμιση για τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Οι πολιτικές γύρω από την αναπηρία λοιπόν είναι γνωστές, βιωμένες στο πετσί όλων των εμπλεκομένων στην ειδική αγωγή, είναι βάρβαρες και αποκαλύπτονται στα παρακάτω ποσοστά. Στην Ελλάδα υπάρχει λιγότερο από το 50% των απαραίτητων κλινών κρεβατιών αποκατάστασης ατόμων με βαριά αναπηρία, 50% των οποίων, 80% των οποίων ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα και σχεδόν στο σύνολό τους βρίσκονται στην Αθήνα. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και οι ενήλικοι που είναι ενταγμένοι στην ειδική αγωγή, σε ειδικά σχολεία ή σε ιδιωτικές δομές, είναι πολύ λιγότεροι από το σύνολο του πληθυσμού τους, χιλιάδες ζουν φυλακισμένοι σε σπίτια. Εδώ είναι σημαντικός ο ρόλος που θα μπορούσε να διαδραματίσει η τοπική διοίκηση και περιφέρεια. Παραδείγματος χάρη, εδώ, στην Κεντρική Μακεδονία, ο Περιφερειάρχης διαφήμισε ότι χρηματοδότησε μέσω ΕΣΠΑ 12 ΚΔΙΦ
για άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές που παρήχαν υπηρεσίες σε συνολικά περίπου 400 ανθρώπους. Ναι, αλλά ποιες είναι οι ανάγκες? Πόσα είναι τα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές? Πού συγκεντρώνονται? Πόσο σοβαρή είναι η αναπηρία τους? Πόσο έχουν διδαχθεί εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας? Με τι ακριβώς συγκρίνουμε? Ενισχύεται ή όχι μέσα από αυτή τη λογική το καταστροφικό δίπλωμα της ιδρυματοποίησης από τη μία μεριά, του εγκλισμού από την άλλη? Δεν είναι έργο επιλέξιμο για αυτούς, γιατί μια τέτοια καταγραφή σημαίνει ότι έχεις και προεκτική κάλυψη των αναγκών και φαίνεται και από τα υπόλοιπα ποσοστά ότι δεν θέλουν να τις καλύψουν. Τα ποσοστά συμμετοχής σε δραστηριότητες αναψυχής είναι πολύ χαμηλά για τα άτομα με σοβαρή αναπηρία σε όλες τις περιφέρειες. Είτε για οικονομικούς λόγους είτε για άλλους λόγους, 8 στα 10 άτομα με σοβαρή αναπηρία δεν συμμετέχουν τακτικά σε δραστηριότητες αναψυχής, όπως σε αθλητικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις κτλ. Στην περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας εδώ είναι μόλις 21,8% και είναι από τα πιο υψηλά πανελλαδικά. Στο 27,2% είναι τα άτομα με σοβαρή αναπηρία που αντιμετωπίζουν εμπόδια προσβασιμότητας στην περιοχή διαμονής τους. 48,3% είναι το ποσοστό ατόμων με σοβαρή αναπηρία 16 ετών και πάνω που έχουν βιώσει διάκριση, άδικη μεταχείριση ή κάποιες μορφής αποκλεισμό σε κάποιο τομέα της ζωής τους λόγω των περιορισμών ή των δυσκολιών της υγείας τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 μηνών και περισσότερο. Επομένως, οι πολιτικές γύρω από την αναπηρία υποκινούνται από το τι επιτρέπει η οικονομία. Το κεφάλαιο βλέπει τους ΑΜΕΑ ως νέα αγορά με ιδιαίτερες ανάγκες, προϊόντα δηλαδή και υπηρεσίες, και ως ευκαιρία για αναδιάρθρωση εργασιακών σχέσεων μέσω ελαστικών μορφών εργασίας. Ωστόσο, τα άτομα με αναπηρία σε ένα μικρό ορίζοντα χρόνου παράγουν λιγότερα από όσα κοστίζουν για την ένταξή τους. Άρα, το κράτος τους βλέπει σαν μια μηχανή κέρδους, και αν δεν είναι πολύ αποδοτική, απορρίπτεται, διότι κάνει ζημιά στον ανταγωνισμό. Επομένως, και η αντίστοιχη αύξηση των παροχών στους ΑΜΕΑ θα γίνεται μονάχα όταν το κόστος της πολιτικής αυτής είναι μικρότερο από το όφελος που δημιουργεί. Έτσι, τα μέτρα ποτέ δεν θα επαρκούν για τη διασφάλιση με σύγχρονους όρους, ακόμα και αν έχουν οριμάσει αντίστοιχες προϋποθέσεις. Επομένως, οδηγούμαστε στα εξής τραγικά ποσοστά. Η ανεργία στους ικανούς προς εργασία ΑΜΕΑ να φτάνει στο 30 με 70% σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 38,8% είναι το χάσμα απασχόλησης των ατόμων με σοβαρή αναπηρία, δηλαδή η διαφορά του ποσοστού των απασχολούμενων ατόμων με αναπηρία από το ποσοστό των απασχολούμενων χωρίς αναπηρία. 20% είναι ο δείκτης απασχόλησης ατόμων με σοβαρή αναπηρία. Το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και η μακροχρόνια ανεργία αποτελούν παράγοντες που συνδέονται με την περιορισμένη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην εργασία. Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα ποσοστά μη απασχολουμένων ατόμων με σοβαρή αναπηρία που δεν έχουν εργαστεί ποτέ, 35,4% στις ηλικίες από 20 έως 64 ετών. Επιπρόσθετα, κάποια ποσοστά που αποδεικνύουν το χαμηλό ποιοτικό επίπεδο ζωής των ανθρώπων με αναπηρία είναι τα εξής. Στο 53,8% ανέρχεται η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός στα άτομα με σοβαρή αναπηρία ή σοβαρό περιορισμό δυνατοτήτων. Καταγράφονται ανικανοποίητες ανάγκες υγείας στα άτομα με σοβαρή αναπηρία λόγω συστημικών εμποδίων, ελλείψεων του συστήματος υγείας είναι 34,2% και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η τρίτη πανελλαδικά στην Ελλάδα. Έτσι, οφείλουμε να καταλήξουμε στο ρεαλιστικό και αναγκαίο για τη δική μας αντίληψη γύρω από την αναπηρία. Τους ΑΜΕΑ ως ανθρώπους με σύγχρονες ανάγκες, το να είναι η ζωή όλων μας ανάλογη με την ανάπτυξη της επιστήμης των σημερινών δηλαδή δυνατοτήτων. Για μας είναι ζήτημα κοινωνικό η ένταξη. Η ένταξη από την άποψη της κοινωνικοποίησης, της αυτονομίας, της ανεξαρτησίας, της αφομοίωσης της κοινωνικής πείρας και εν τέλει της κοινωνικής προσφοράς. Είναι ζήτημα κοινωνικό να στηριχθεί η αναπηρία όχι από ψίχουλα, αλλά μέσα από παρεμβάσεις, με την πρώιμη παρέμβαση για την αποφυγή των δευτερογενών ελλειμμάτων και τη συμμετοχή από μικρή ηλικία σε εκπαιδευτικές και θεραπευτικές διαδικασίες μέχρι και την ένταξη στην παραγωγή. Πώς καθορίζονται όμως οι σύγχρονες ανάγκες? Το σημερινό επίπεδο των κοινωνικών αναγκών καθορίζεται από το σημερινό επίπεδο των παραγωγικών δυνάμεων, δηλαδή της ικανότητας του ανθρώπου να θέτει σε κίνηση τη σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία για να παράγει προϊόντα, αντικείμενα και υπηρεσίες. Θεωρούμε άδικο να μην υπάρχουν ράμπες για τους παραπληγικούς, ηχητικοί σηματοδότες για τους τυφλούς, το ότι δεν είναι εξοπλισμένα όλα τα σχολεία και τα ιδιωτικά κέντρα ειδικής αγωγής με σύγχρονα όργανα προσβασιμότητας, παραδείγματος χάρη πληκτρολόγια και ταμπλέτες στην Braille,
Ειδικοί ευρύχωροι ανεπτυστήρες για αμαξίδια που φτάνουν σε επίπεδο να κλείσει γδάπεδο στην πόλη λόγω ακαταλληλότητας, την ώρα που θα έπρεπε να εξυγχρονίζονται. Στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 3 χρόνια ένα παιδί βιάστηκε και 3 πέθαναν μέσα σε ιδρύματα κολαστήρια και ένα από αυτά σκοτώθηκε από το ξύλο. Όλα αυτά τα φαινόμενα σαπίλας που μας γεμίζουν αισθήματα ντροπής δεν είναι ξεκομμένα από εκείνο το σύστημα που επιλέγει να τρέφει τους θύτες και να γεννά θύματα. Σήμερα η δυνατότητα είναι ξεκάθαρη, καθώς και η αναγκαιότητα, η επιστήμη και η τεχνολογία να είναι στην υπηρεσία των αναγκών του λαού. Παραδείγματος χάρη, στη νοητική αναπηρία έχουν δυσκολία προσαρμοστικότητας, λόγω γνωστικής ανεπάρκειας, να εκτελεστούν ακολουθίες κινήσεων, πράξεων και δραστηριοτήτων που συνθέτουν την πολύπλοκη αλλά βατή για τους υπόλοιπους καθημερινή ζωή. Ένας άνθρωπος με νοητική αναπηρία δεν μπορεί αυτόνομα να πάει στο ψιλικατζίδικο να κάνει ψώνια. Η υποστηριζόμενη μάθηση όμως είναι απόλυτα εφικτή για εκείνον. Για το συγκεκριμένο παράδειγμα, οι άνθρωποι με νοητική αναπηρία συνήθως μαθαίνουν 2-3 διαδρομές από το σπίτι στο σχολείο, από το σπίτι στην στάση του λεωφορείου και τέλος. Η τεχνολογία σήμερα όμως έχει πολλές λύσεις για την ουσιαστική αυτονομία κίνησης αυτών των ανθρώπων, ακόμα και σε πολυπληθείς πόλεις, μέσα από τη συστηματική εκπαίδευση και υποστήριξη. Τίποτα όμως από αυτά δεν αξιοποιείται. Όλα τα παραπάνω πώς θα μπορούσαν να γίνουν πράξη? Η ειδική αγωγή, που στοχεύει στην ολόκληρη ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων του ανθρώπου, είναι δεμένη με την κοινωνία εκείνη, που σκοπός της δεν θα είναι η παραγωγή κέρδους για τους λίγους, αλλά η ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Στο πλαίσιο της, η εκπαίδευση και η αγωγή των παιδιών με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες δεν αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία, ούτε μετακυλείεται ως ευθύνη στην οικογένεια. Αντίθετα, κατοχυρώνεται ως αποκλειστική υποχρέωση του εργατικού κράτους, το οποίο μεριμνά συνεχώς προκειμένου να αναβαθμίζονται οι δημόσιες δομές, να εξασφαλίζεται εκπαιδευτική, παιδαγωγική και συναισθηματική σταθερότητα για αυτά τα παιδιά, μέσα και από μόνιμο εκπαιδευτικό, επιστημονικό και παιδευτικό προσωπικό κάθε αναγκαίες ειδικότητας με επαγγελματική διέξοδο και κατοχύρωση της ανεξάρτητης διαβίωσής τους. Λύση και διέξοδος με βάση τις δυνατότητες της εποχής και της κοινωνίας είναι λοιπόν η ίδια η κοινωνία να αναλάβει την κύρια ευθύνη. Αυτός είναι και ο μόνος δρόμος για τη μη περιθωριοποίηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες, την ουσιαστική ένταξή τους στη ζωή. Αυτά παραδείγματα για το πώς μια κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την ικανοποίηση των σύνθετων αναγκών των ατόμων με αναπηρία δίνει η σοσιαλιστική πείρα. Ο σοσιαλισμός που γνωρίσαμε βγήκε νικητής σε αυτό το τεράστιο ζήτημα που ο καπιταλισμός δεν μπόρεσε ούτε μπορεί να λύσει. Είναι αξιοσημείωτο ότι το ποσοστό των παιδιών με αναπηρία στην Σοβιετική Ένωση ήταν το μικρότερο σε όλο τον κόσμο. Το εργατικό κράτος είχε πάρει μέτρα για την εξύψωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών, την αναβάθμιση του συστήματος υγείας, χρόνιας και πρόληψης που παρενέβησαν σημαντικά στην καταπολέμηση πολλών αιτιών για τη μη τυπική ανάπτυξη των ανθρώπων. Για όσες αιτίες δεν μπορούσαν να εξαλειφθούν με τη δεδομένη πρόοδο της επιστήμης, όπως κάποιες λοιμώδεις ασθένειες, αναπτύχθηκε ένα ευρύ δίκτυο σχολείων και δομών για την εκπαίδευση και αποκατάσταση. Ξεχωριστή ήταν η συνεισφορά του σοσιαλισμού στις βαριές κατηγορίες των πολλαπλά αναπήρων, στη νοητική υστέρηση, στον αυτισμό. Παγκοσμίες αναγνώρισης έτυχαν τα κέντρα αποκατάστασης κινητικών αναπήρων στην πρώην Σοβιετική Ένωση, στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, στην Ουγγαρία αλλά και στη γειτονική μας Βουλγαρία. Με τη λήξη της εκπαίδευσης από τα ειδικά σχολεία, τα παιδιά με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες μπορούσαν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε τεχνικό επίπεδο, σε καλλιτεχνικό καθώς και σε πανεπιστημιακό. Αφού ολοκλήρωναν την εκπαίδευσή τους, είχαν εγγυημένη εργασία. 50% των ατόμων με νοητική αναπηρία δούλευαν σε συνηθισμένες δουλειές για τις οποίες είχαν προετοιμαστεί στο σχολείο. Όσοι λόγω σοβαρής αναπηρίας δεν μπορούσαν να εκτελέσουν πλήρη μερική εργασία, παρέχονταν θέσεις μόνο για αυτούς και στις πιο πολύπλοκες περιπτώσεις ταυτόχρονων διαταραχών προβλεπόταν κεντρικά σχεδιασμένα πρόσληψή τους σε προστατευόμενα εργοστάσια. Ολόκληρα εργοστάσια είχαν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και λειτουργούσαν αποκλειστικά από ανάπηρους, όπως το εργοστάσιο ηλιακής ενέργειας πριν 70 χρόνια. Από τότε υπήρχε η ηλική δυνατότητα για την πραγματική ένταξη των αναπήρων. Τα παραπάνω δίνουν τον παλμό και τον προσανατολισμό του δικού μας αγώνα. Εκείνου του αγώνα που ολοκληρώνεται μόνο όταν συναντιέται με την πάλη για την ανατροπή του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος, του αγώνα για τη λαϊκή εξουσία, τον σοσιαλισμό, όπου καμία ανάγκη, καμία ζωή δεν θα μπαίνει στο ζύγι κόστους ωφέλους, εκεί που η λαϊκή ανάγκη θα είναι κινητήριος δύναμος.